Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τέταρτο μέρος εκπομπής. Στο μεγαλύτερο τμήμα του συγκεκριμένου μέρους θα ασχοληθούμε με την The Panel. Θα ασχοληθούμε με τις πολιτιστικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες της πολυμετοχικής δημοτικής ΑΕ πολιτισμού, τουρισμού, ανάπτυξης του Ηρακλείου και φιλοξενούμε στο στούντιο την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, είναι πρόεδρος της The Panel ΑΕ. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, είναι αντιπρόεδρος της The Panel ΑΕ και αρμόδιος στον τομέα επιχειρηματικότητας και εστίασης. Την καλησπέρα μου, κύριε Κανακαράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Από τη μία έχουμε το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, θα αναφερθούμε και από εκεί θα ξεκινήσουμε και βέβαια από την άλλη επιχειρήσεις της The Panel που κακά τα ψέματα στο σύνολό τους αποτελούν πρότυπο στον τομέα της και στο μέτωπο της λειτουργίας. Να ξεκινήσω, κυρία Αρχοντάκη, με εσάς, να αναφερθούμε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Διανύουμε μια ιδιαίτερη περίοδο με περιορισμούς, με πανδημία, ωστόσο επιχειρείτε να επιστρέψετε σε ρυθμούς καθημερινότητας. Και αξίζει να πω ότι πρώτες εντυπώσεις από την ποιότητα του πολιτιστικού και των εκδηλώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί είναι εξαιρετικές. Ναι. Έχετε δίκιο, πραγματικά. Έχουμε κι εμείς την αίσθηση ότι αρχίζουμε να μπαίνουμε στην κανονικότητα. Γίνονται όλες οι παραστάσεις από τον Νοέμβριο και μετά. Αρχίζει ενωμένης από την παράσταση της Φαραντούρη στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια με τον Ιδωμενέα, με τον Μπετόβεν και θα συνεχίσουμε στις 22 του μήνα με τον Βουτσικάκη και μετά τον καινούριο χρόνο με τις άλλες εκδηλώσεις. Θέλω να πω ότι πραγματικά μας ευχαριστεί αλλά και μας εκπλήσει το γεγονός της ανταπόκρισης των δημοτών, των Ηρακλειωτών σε αυτές τις παραστάσεις. Είναι αυτό που λέμε σαν έτοιμοι από καιρό. Το περίμεναν, το ήθελαν, έχουμε πάρα πολύ καλές κριτικές. Τηρούνται όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα COVID και δεν θα πρέπει ο κόσμος να φοβάται, να έρχεται, τηρούνται οι αποστάσεις. Και πραγματικά μέχρι σήμερα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν πολύ ποιοτικές όλες οι παραστάσεις και νομίζω και αυτές που θα ακολουθήσουν, που θα σας παρουσιάσω τις επόμενες μέρες. Να βάλουμε μία ανωτελεία και να πάμε στον κύριο Κανακαράκη. Κύριε Κανακαράκη, The Panel έχει επομιστεί δράσεις επισιτισμού και επιχειρηματικότητας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Ναι, βεβαίως κύριε Παναγιωτόπουλε. Όπως καλά αναφέρετε, πέρα από τις δραστηριότητες του πολιτιστικού και του κατασκευαστικού τομέα, η The Panel δραστηριοποιείται και στον επιστημισμό και γενικότερα όμως θα έλεγα στην επιχειρηματικότητα. Έχει τη διαχείριση και εκμετάλλευση καταστημάτων και κυλικίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που είναι γύρω στις 6 δομές. Των σταθμών αυτοκινήτων που έχουμε 2 στο Ηράκλειο είναι ο σταθμός Παλιάς Λαχανοαγοράς, καθώς και ο σταθμός της, που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο, ένας σύγχρονος σταθμός. Και βέβαια έχουμε και στην δράση μας το βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στα Αχτάρικα. Μάλιστα. Και γιατί ένας πελάτης τώρα να έρθει σε επιχειρήσεις της The Panel? Είναι ένα ερώτημα. Ποια η απάντηση? Για πολλούς, σας ευχαριστώ καταρχήν για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να, μια και είναι και η πρώτη προβολή και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό το καταστημά της προβολής της The Panel. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ο πελάτης ή ο δημότης του Ηρακλείου ή ο πελάτης από την Κρήτη ή ακόμα και ο τουρίστας που μπορεί να φιλοξενηθεί στα καταστήματά μας, έχει πολλούς και διαφορετικούς λόγους να επισκεφτεί τα καταστήματά μας. Πρώτον, σαν στόχο έχουμε θέσει, σαν εταιρεία, να προσφέρουμε μια εμπειρία διαφορετική στους πελάτες μας, με το χαμόγελο των συναδέλφων, των σερβιτόρων, όλων των κλάδων των ειδικοτήτων που έχει ο επισιτισμός. Καλωσορίζουμε και είναι και τιμή μας, και θα ήθελα να το αναφέρω αυτό και από την εκπομπή και το τιμάμε βέβαια αυτό, ότι οι προσιτές τιμές, το εισιστιακό περιβάλλον, αν θέλετε η ασφάλεια, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και λόγω και της πανδημίας, τα υγειονομικά πρωτοκόλλα έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένας απόλυτος σεβασμός στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τόσο σε διαδικασίες όσο και από το προσωπικό που έχουμε.
Και παρά την τρικυμία των ανατιμήσεων, η ΔΕΠΑΝΑΛ μαζί με τα καταστήματα που έχει δεν έχει αλλάξει καμία τιμή. Μάλιστα. Σεβόμαστε απόλυτα τους καταναλωτές μας. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Αρχοντάκη, αυτό το οικογενειακό κλίμα το οποίο επιχειρείτε και έχετε καταφέρει, το έχετε κατορθώσει να κυριαρχεί στις τάξεις των εργαζομένων. Αυτή η φιλοσοφία, η ζεστή φιλοσοφία, ναι, και σε μια δύσκολη περίοδο, δύσκολη συγκυρία. Είναι πραγματικά, είσαι δίκιο σε αυτό. Εγώ, όταν πήγα ως πρόεδρος στη ΔΕΠΑΝΑΛ, πραγματικά αντιμετώπισα ένα πολύ ζεστό κλίμα από τους εργαζόμενους, με φιλότιμες προσπάθειες, με βοήθεια που προσφέρουν και εκτός υπηρεσίας, όπου μπορούν και όπως μπορούν να βοηθήσουν. Και θα συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κανακαράκης, έχει απόλυτο δίκιο. Πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε και σωστοί και καλοί, με καλές τιμές, γιατί θέλουμε να δείξουμε και τον κοινωνικό χαρακτήρα της ΔΕΠΑΝΑΛ. Επειδή είναι εταιρεία του Δήμου, πρέπει να έχει και τις κοινωνικές της ευαισθησίες και νομίζω ότι σε ένα βαθμό το τηρούμε. Επίσης, κρατήσαμε τις τιμές τις ίδιες, όπως είπε ο κύριος Κανακαράκης, παρά τις αυξήσεις που έχουμε σε πολλά προϊόντα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Και η ΔΕΠΑΝΑΛ, που βέβαια δεν έχει δάνεια. Η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι μία ανώνυμη εταιρεία, μεγάλη πλέον. Ναι. Προήλθε από την απορρόφηση της ΔΕΠΤΑΗ από τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Δεν έχει κανένα δανεισμό. Έχει κρατήσει τους εργαζόμενους και αυτό που είναι στόχος και όραμα αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να αυξήσουμε τον κύκλο εργασιών, να κρατήσουμε τους εργαζόμενους, να προσλάβουμε και άλλους. Γιατί οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι το καλοκαίρι που λειτουργούν όλα τα καταστήματα, είναι περίπου 130-140 εργαζόμενοι. Το χειμώνα περιορίζονται σε 40-50. Οι δραστηριότητές μας δυστυχώς επλήγησαν από την πανδημία, γιατί όπως βλέπετε πολιτισμός και επισιτισμός, αυτά επλήγησαν από την πανδημία. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τα καταφέρνουμε καλά. Με όλες τις δυσκολίες, είμαστε σε μια ανασύνταξη, κάνουμε καινούργιο οργανόγραμμα. Πολύ σημαντικό. Ναι, και προσπαθούμε νέο κανονισμό. Και πραγματικά προσπαθούμε αυτή την εταιρεία να φύγουμε από την εσωστρέφεια, να την αναπτύξουμε. Και να μπείτε στη διαδικασία της εξωστρέφειας. Και να πούμε στη διαδικασία της εξωστρέφειας. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κύριος Κανακαράκης έχει δώσει βάση και στην εκπαίδευση, αλλά και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών. Ναι, είναι γεγονός, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι με το που μου δόθηκε η ευκαιρία, εκείνη και η τιμή και από το Διοικητικό Συμβούλιο που μου ανάθεσε αυτή τη τεράστια και μεγάλη ευθύνη, έχουμε δώσει σε αυτό που είπατε στη μαγική λέξη εξωστρέφεια, και για να το μεταφράσω και απλά και στους πολίτες, κάναμε μια συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, λαμβάνοντας το σήμα της κριτικής κουζίνας, χρησιμοποιώντας ξύλες από το τόπο μας, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και προάγοντας βέβαια την κριτική μεσογειακή διατροφή. Πήραμε πιστοποίηση ασφαλείας το ISO 22000 στα τρόφιμα, στο Μαρίνα και συνεχίζουμε και στις άλλες δομές. Συνεργαζόμαστε καθημερινά με φορείς όλες τις πόλεις, όπως συλλόγους, όπως τον Ιστοπλοϊκό Όμιλο, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τον Όλη. Τώρα τελευταία πήραμε το βραβείο εξυπηρέτησης πελατών από την Greek Awards, μέσα από τις κριτικές πελατών που αποτυπώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τηρούμε, όπως είπαμε, αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και βέβαια, αυτό που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ είναι η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, παρουσιάσεις, βιβλίων. Τελευταία, οφείλω να πω ότι προχώρησε και το Μαρίνα στο καλωσόρισμα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ένα στίχημα για μας. Εικόνες και μια φιλοξενία που έκαναν το γύρο της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι. Ακριβώς. Και εκεί αναδείχθηκε το κύρος και το επίπεδο που παρέχει αυτή η δημοτική Μάλιστα. επιχείρηση. Εγώ προκαλώ μέσα από την εκπομπή σας και παρακαλώ ταυτόχρονα τους δημότες αυτής της πόλης να εμπιστευτούν την κάθε γωνιά εστίασης αυτής της εταιρείας. Μάλιστα. Και για να ξεκινήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν έχω το χρόνο, θα ήθελα να καλωσορίσω μία-μία δομή. Ξεκινάω από το Μαρίνα, που στην καρδιά του ενετικού λιμανιού της πόλης του Ηρακλείου, σε μια μοναδική ατμόσφαιρα, γεμάτη από εικόνες ιστορίας και πολιτισμού, με θέα βέβαια το φρούριο του Γκούλε, παρέχουμε μια απίστευτη μαγεία μεσογειακής διατροφής μέσα από τα καθημερινά μας και συνεχώς ανανεωμένα μενού σε προσιτές τιμές. Συνεχίζω μετά με το Πάρκο Γεωργιάδη, όπου το αναψυκτήριο στην καρδιά του πάρκου προσφέρει καφέ, απολαυστικά, σνακ, ζεστά ροφήματα. Και είναι και οι δύο δομές νεκτάρια. Να θυμίσουμε ότι είναι οι δύο δομές που είναι ανοιχτές τώρα το χειμώνα.
τα δύο καταστήματα που είναι ανοιχτά το χειμώνα. Σωστά, σωστά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με συμπληρώσατε. Συνεχίζοντας, κύριε Παναγιουτόπουλε, αυτό το ταξίδι των δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ, γιατί πραγματικά ταξίδι είναι και θα εξηγήσω και συγκινούμε γι' αυτό, είναι ο Κουμπές, όπου και αυτός είναι ανοιχτός, ένα μνημείο που από το πέρασμα της χωροκρατίας στην πόλη βρίσκεται στην πλατεία Κορνάρου, δίπλα στη Κρίνη Μπέμπο, όπου συνεχίζοντας το λόγο ύπαρξης του μέσα στους αιώνες, λειτουργεί ως ένα παραδοσιακό καφενείο, που μπορεί ο περαστικός και να ξεδιψάσει και να πιει το νερό του και να απολαύσει και το παραδοσιακό καφέ, αλλά και το καφέ της νέας, να το πω έτσι, γενιάς. Συνεχίζοντας την εποχικότητα των καταστημάτων, βέβαια να συμπληρώσω ότι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα Ανδρόγειο φιλοξενούμε και άλλη μία δομή, το Πολύκεντρο, το οποίο τώρα είναι κλειστό λόγω του ότι η αίθουσα Ανδρόγειο βρίσκεται σε μία κατάσταση ενεργειακής αναβάθμισης, όπως γνωρίζετε. Σωστά. Συνεχίζοντας όμως στην εποχικότητα των καταστημάτων, πάμε στον Πλάτανο που βρίσκεται δίπλα ακριβώς στη Λότζια, στην πλατεία του Αγίου Τίτου, όπου και αυτό ανανεώσαμε τον κατάλογό μας και προσφέρουμε μια πολύ ωραία και ζεστή κριτική διατροφή, ένα κριτικό ωραίο μενού. Ναι. Το επόμενό μας σημείο είναι στην Όαση, που λειτουργεί και αυτό στα κηποθέατα Κατζατζάκη, μαζί με τα Κηλικία. Και βέβαια συμπληρώνουμε το παζλ με το ακτί, που είναι η δημοτική παραλία, ναι, που όλοι το γνωρίζουν ότι βρίσκεται στο Καρτερό, με πάρα πολλές δομές και υποσχόμαστε ότι αυτή τη στιγμή ήδη μιλάμε με πάρα πολλούς αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, να γίνει ένα κρεσέντο παιχνιδιών και πολλών δραστηριοτήτων αυτό το καλοκαίρι, όπως το ονειρευόμαστε και όπως το έχουμε θέσει πολλά πλάνα. Βέβαια, επιστρέφοντας στην πραγματικότητα και βγαίνοντας και από το όλο αυτό κίνδυνο της πανδημίας. Κύριε Αρχοντάκη, είναι εντυπωσιακό το πλάνο και ο σχεδιασμός σας, πολιτιστικό και νέα γενιά, σας είπα στην αρχή, επιχειρήσεις και νέα γενιά. Φαντάζομαι αυτές οι ηλικιακές ομάδες τις θέλετε δίπλα σας. Βέβαια, τις θέλουμε και εσύ δίκιο. Θύμισε τώρα ο κύριος Κανακαράκης ότι στην ακτή Καρτερού έχουμε γήπεδα, θα ετοιμάσουμε κι άλλο και θα ετοιμαστούμε για τους αγώνες που έρχονται, θέλει ανακαίνιση, είναι όμως ένα πολύ δύσκολο σημείο, είναι πολύ κοστοβόρο γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα και όπως καταλαβαίνετε οι επισκευές είναι ακριβές και κάθε χρόνο, όπως επίσης και το πολιτιστικό. Αυτό είναι ένα θέμα, η συντήρηση του πολιτιστικού, γιατί ξέρετε, το πολιτιστικό είναι ένα κτίριο περίπου 28.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο εκτείνεται σε 4 υπόγεια και 3 ορόφους, είναι 5 κτίρια. Είναι ήδη ένα κτίριο 15 ετών. Οπότε έχουν αρχίσει οι... Χρειάζεται μια συντήρηση. Θα πρέπει να είναι η συντήρηση. Και σε αυτό βέβαια θα πρέπει να συμβάλλει ο Δήμος, η ιδιοκτησία του οποίου είναι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Οι σκηνές που είναι οι αίθουσες των παραστάσεων είναι από κατασκευής με την τελευταία τεχνική και τεχνολογία, άρα χρειάζονται εξειδικευμένους συντηρητές και τεχνικούς. Και αυτό είναι ένα θέμα για το πολιτιστικό. Πιστεύω ότι ο Δήμος θα συμβάλλει σε αυτό, γιατί είναι ένα οραματικό έργο για το Ηράκλειο. Το εμπνεύστηκε ο Ανδρέας ο Καλοκαιρινός. Τότε συγκίνησε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πραγματοποιήθηκε, ξεκίνησε επί της προηγούμενης δημαρχίας του κυρίου Κουράκη. Ολοκληρώθηκε επί δημαρχίας Βασίλη Λαμπρινού. Και νομίζω ότι το απολαμβάνουν οι Ηρακλείωτες. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός στην καρδιά του Ηρακλείου, ναι, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Και φιλοξενούνται και διάφορες δραστηριότητες. Αυτό θα σας έλεγα, ότι μπορούν να γίνουν διάφορες δράσεις εκτός από τις παραστάσεις, τα συνέδρια, σκεφτόμαστε μαθητικό φεστιβάλ. Έχουμε ιδέες, θέλουμε να τις πραγματοποιήσουμε. Θέλουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό για να τελειώσει το κτηριακό, είναι το περίπου 1,5%. Το έχουμε ξεκινήσει ήδη. Είμαστε ένα συμβούλιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, που ο κύριος Κανακαράκης είναι ένας αντιπρόεδρος, ο κύριος Μινάς Καπετανάκης είναι ο άλλος. Νομίζω ότι παρόλε τις μικροεντάσεις που έχουμε πότε-πότε, λειτουργούμε πολύ καλά και μπορούμε και αν μας αφήσουν πραγματικά θα πάμε πολύ καλά. Συνεννοούμαστε. Κύριε Κανακαράκη, όραμα, αξίες και αποστολή. Σας δίνω την πάσα, όπως όλες εκμεταλλευτείτε. Ναι. Όπως όλες οι μεγάλες και σοβαρές επιχειρήσεις, γιατί και εγώ, όπως γνωρίζετε,
Δεν είμαι γνήσιος πολιτικός, κατάγομαι και ως τεχνοκράτης. Και εγώ ήρθα για λίγο και εγώ στην επιχείρηση να αφήσω και εγώ όσο μπορώ το αποτύπωμά μου. Έτσι λοιπόν, μαζί με όλη την ομάδα, μαζί με την πρόεδρο, μαζί με τον αντιπρόεδρο, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ θα συμφωνήσω απολύτως σε αυτό που είπε η πρόεδρος, ότι είμαστε ένα πραγματικά παραγωγικό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο πραγματικά το κάθε ένα μέλος προσφέρει πραγματικά με τις δικές του γνώσεις και το δικό του τομέα στην εξέλιξη αυτής της εταιρείας. Εκεί λοιπόν που θα ήθελα να καταλήξω είναι, εφόσον μου κάνετε την ερώτηση, το όραμά μας βεβαίως ως ΔΕΠΑΝΑΛ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν μου έλεγε κανείς ποια είναι η ΔΕΠΑΝΑΛ, χωρίζεται, είναι μια πολυμετοχική επιχείρηση του Δήμου, η οποία έχει τρεις βασικούς τομείς. Έχει το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο, το πολιτισμό όπως ανέπτυξε και δεν χρειάζεται να αναπτύξει άλλο η πρόεδρος, κυρία Κοντάκη. Έχει το κατασκευαστικό τομέα, γιατί διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο, πράγμα που την κάνει μοναδική να κάνει τεχνικά έργα και μελέτες. Και βεβαίως έχει τον επιχειρηματικό τομέα, την επιχειρηματική δράση, που είπαμε είναι ο πεσιτισμός, τα δίνει και το βιβλιοπωλείο. Αυτό το όραμα λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε ένα ποιοτικό πολιτισμό, ποιοτικά τεχνικά έργα και να προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία απόλαυσης και ξεκούρασης δημότητας του Ηρακλείου, ξεπερνώντας προσδοκίες. Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες προϊόντα, αν θέλετε, και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, με συνέπεια, ποιότητα, προστατεύοντας και αναπτύσσοντας την τοπική οικονομία μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και ανταγωνιστικού συστήματος υποστήριξης, στηριζόμενη πάντα στην ειλικρινή συνεργασία και αμοιβή όφελος. Οι αξίες μας είναι οι δέσμευση στόχους με αποτέλεσμα, το πάθος για διάκριση αυτό που κάνουμε, διαφάνεια, ακεραιότητα και συνέπεια και βέβαια αυτό που θα έλεγα προστασία. Αυτό είναι με λίγες κουβέντες η αποστολή και οι αξίες μας και το όραμά μας. Και αυτό που θα ήθελα είναι, όπως καθημερινά οι πολίτες του Ηρακλείου μας εμπιστεύονται και ιδίως το έχουμε παρατηρήσει στη φύλαξη των αυτοκινήτων σε εμάς, ειδικά στους δύο σταθμούς που διαθέτουμε στη Λαχαναγορά και στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, θα θέλαμε να τους προσκαλέσουμε στα καταστήματά μας να δουν ότι πραγματικά ένα νέο όραμα και μια νέα αξία έχει μπει σε διαδικασία, σε εκτέλεση. Και θα ήταν τιμή μας και χαρά μας να τους φιλοξενήσουμε. Μάλιστα. Και να δουν όλες πραγματικά αυτές τις αλλαγές που η δύναμή μας και η δύναμη μεγάλη είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην επιχείρηση, οι οποίοι πραγματικά. Το ανθρώπινο δυναμικό. Όλες αυτές τις παροιμίες στα μέγιστα. Κύριε Καναγαράκη, ίδια ερώτηση και στην κυρία Αρχοντάκη, και βέβαια τηρούνται τα μέτρα προστασίας, αυτοπροστασίας, αποστάσεις. Διανύουμε περίοδο πανδημίας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έλεγχος των πιστοποιητικών. Έλεγχος των πιστοποιητικών, σωστά κύριε Καναγαράκη. Σωστά γίνεται. Έχουμε βάλει σαν διαδικασία ο κάθε πελάτης που θα μπαίνει μέσα. Είμαστε αναγκασμένοι, να το πω και αυτό κύριε Παναγιωτόπουλε, δυστυχώς με τα νέα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία δυστυχώς τα τελευταία οδήγησαν, αν θέλετε, τον φόβο στον κόσμο και τον εγκλισμό, θα έλεγα. Δηλαδή, αν θέλετε να δώσω και ένα αποτύπωμα, έτσι για να ξέρουν και οι πολίτες, αλλά και εσείς, παρατηρούμε ότι ο κόσμος βγαίνει Σαββάτα και Κυριακές. Τις υπόλοιπες μέρες, και ειδικά όταν βραδιάζει, είναι έγκλειστος μέσα. Δεν βγαίνει καθόλου. Σίγουρα, έξω έχει επηρεάσει το κλίμα, την κίνηση γενικά. Πάρα πολύ. Και στην εστίαση, ακριβώς. Εννοείται αυτό. Αυτό το πρωτόκολλο, κύριε Παναγιωτόπουλε, πραγματικά έχει επηρεάσει, γιατί ξέρετε, αυτό έχει και ένα κόστος πολύ μεγάλο για τη ΔΕΠΑΝΑΛ, γιατί πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα ελέγχουν. Δεν μπορούμε να κόψουμε όλα τα εισιτήρια που θα μπορούσαμε σε κανονικές συνθήκες, γιατί η μεγάλη αίθουσα, ας πούμε, έχει 750 καθίσματα, αλλά δεν μπορούμε να κόψουμε όλα τα εισιτήρια, παρόλο που υπάρχει μεγάλη ζήτηση γι' αυτό. Επίσης, εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι εμάς μας ενδιαφέρει το πολιτιστικό να γίνει ένα κέντρο παραγωγής πολιτισμού. Πολύ σημαντικό. Να μην έχουμε μόνο αίθουσες εκδηλώσεων. Γιατί αίθουσες εκδηλώσεων μπορεί να υπάρχουν και σε άλλα κτίρια, αλλά ειδικά το πολιτιστικό του Ηρακλείου πρέπει να είναι κέντρο παραγωγής πολιτισμού. Δεν είναι μια ελιτίστικη δομή, όπως κάποιοι θα θέλουν να μας πούνε. Οι παραστάσεις είναι για όλες τις ηλικίες, για όλους τους Ηρακλειώτες, και με κριτική μουσική και με jazz festival που έχουμε. Σωστά. Και με τις άλλες παραστάσεις που είδατε, και πιστεύω ότι και τον καινούριο χρόνο θα πάμε πολύ καλά. Γιατί οι παραστάσεις που έρχονται, αρχίζει για νομές με τον Καριοθράφστη,
11, 12, 13 Ιανουαρίου που πήγε. Τέλος Ιανουαρίου, κάτι άλλο που δεν θα σας το πω τώρα. Σας πίεσα στο διάλειμμα, δεν μου το είπατε. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Είπε ο μαέστρος ότι θα είναι έκπληξη. Είναι κάτι ξεχωριστό λοιπόν. Γελάω ο κύριος Καναγαράκης. Γνωρίζει μάλλον. Το Μάρτιο με το Action ST, αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη που είχε προγραμματιστεί. Νομίζω ότι το στήσιμα θα το κερδίσουμε. Το μόνο σίγουρο. Κύριε Καναγαράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα ήθελα, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα τελευταίο να αναφέρω. Είναι πολύ σημαντικό και χίλια συγγνώμη για την διακοπή. Και αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω μέσα από την εκπομπή σας, βέβαια το ανώτατο όργανο σε αυτή την πόλη πάντα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Η δυστυχώς, αλλά έχει πλεονεκτήματα, έχει μειονεκτήματα. Δυστυχώς, ο δημοτικός χαρακτήρας την αποτρέπει να εκμεταλλευτεί χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις. Για παράδειγμα, να φανταστείτε ότι ενώ όλη η ιδιωτική εστίαση έχει πάρει θερμάστερες από προγράμματα ΕΣΠΑ, εμείς αποκλειστήκαμε. Η σπραχτέα προκαταβολή ποτέ δεν την εκμεταλλευτήκαμε. Υπήρχαν δυστυχώς αναστολές που δεν μπορούσαν να συμβούν. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα μέσα από την εκπομπή είναι. Επιδοτήσεις που πραγματικά δικαιούται αυτή η επιχείρηση να τις πάρει από το Δήμο. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ και την κυρία Αρχοντάκη. Ούτε αφαίρεση μισθωμάτων είχαμε από τα ενίκια. Ναι, αυτός ο χαρακτήρας ο δημοτικός είναι λίγο πρόβλημα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά.